Καλησπέρα. Μεγάλη Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 και αντί βραδινού vlog, καθιερωμένου βραδινού vlog, είπα απόψε να σας γυρίσω και να σας ανεβάσω στο κανάλι για απόψε ένα νοσταλγικό βιντεάκι που να σας μιλήσω για τις δικές μου αναμνήσεις από τις μεγάλες Παρασκευές των παιδικών μου χρόνων και να σας δώσω και εσάς την ευκαιρία στα σχόλια να αναπολύσετε και να γράψετε αν τυχόν έχετε παρόμοιες εμπειρίες. Γνωρίζετε όσοι είστε εδώ στο κανάλι πως είμαι Πάπαδο κόρη και παρόλο που δεν είμαι ιδιαιτέρως θρήσκα τα τελευταία χρόνια, εξακολουθώ να έχω μια πολύ γλυκιά ανάμνηση από τις μεγάλες εβδομάδες των παιδικών μου χρόνων, καθώς επίσης ιδιαίτερα από το βραδιά του επιταφείου. Δύο βραδιές της μεγάλης εβδομάδας που με έκαναν πάντοτε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η βραδιά της Μεγάλης Πέμπτης, που βασικά είναι ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, η Σταύρωση του Ιησού Χριστού, σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο ενίδαση τη γη κρεμά σας, είναι εξαιρετικά λόγια εκείνα του ύμνου, δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί τη σωστή ορολογία, ο ψέλνει ο ιερέας την ώρα που γίνεται η περιφορά του Σταυρού και του Χριστού και γίνεται η τελετουργία, το τελετουργικό της Σταύρωσης και επίσης έτσι πάρα πολύ όμορφη ανάμνηση, η ανάμνηση όταν ήμασταν παιδιά που στολίζαμε, βοηθούσαμε στο στολισμό του επιταφείου. Θυμάμαι ότι εκεί στην ενορία μας, στην ενορία Αποστολού Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο, τα παιδιά που ήμασταν στην ενορία και στο κατηχητικό σχολείο πηγαίναμε τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, μετά από την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής το πρωί, που είναι η ακολουθία της αποκαθήλωσης, πηγαίναμε στη γειτονιά και μαζεύαμε λουλούδια για να στολιστεί ο επιτάφιος της ενορίας μας με λουλούδια από τη γειτονιά. Αυτές οι αναμνήσεις που σας λέω είναι πριν 35 χρόνια, πριν 36 χρόνια, πριν 33 χρόνια, μιλάμε για πολύ καιρό πριν. Είναι Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, είναι Μεγάλη Παρασκευή απόψε. Είναι το 2020, το οποίο ξεκίνησε ίσως με τους καλύτερους γιονούς, αλλά εδώ και κάνα μήνα, εδώ και κάνα δύο μήνες μας τα έχει χαλάσει. Υπάρχει η πανδημία του κορονοϊού, προκαλεί την ασθένεια COVID-19, η οποία μας έχει εξαναγκάσει να μένουμε στα σπίτια μας για να μείνουμε ασφαλείς. Και για πρώτη φορά, για πρώτη χρονιά, δεν θα πάω εγώ τουλάχιστον να παρακολουθήσω την ακολουθία του επιταφείου ή δεν θα πάω στην εκκλησία το βράδυ στην Ανάσταση, γιατί ακόμη και όταν απομακρύνθηκα από την εκκλησία, η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν must. Είναι υπέροχες οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι πολύ κατανυχτικές. Είναι η εβδομάδα του χρόνου στην οποία κορυφώνεται η λατρευτική τελετουργία. Η ψυχολογία λέει ότι τα rituals και ειδικά τα θρησκευτικά rituals παίζουν πολύ ρόλο στην ψυχική ικανοποίηση που νιώθει ο πιστός. Δηλαδή έχω ρόλο χρήσιμο για την ψυχή μας το να συμμετέχουμε στα μυστήρια ή στις τελετουργίες. Η λέξη μυστήρια αφορά εκείνους που είναι θρήσκοι και πιστεύουν στα μυστήρια. Η λέξη τελετουργίες είναι μια λέξη που θα χρησιμοποιούσε και τελετουργικά που θα χρησιμοποιούσε η ψυχολογία, μια άλλη κοινωνική επιστήμη για να περιγράψει αυτά που γίνονται στις εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το ελληνικό Πάσχα όμως είναι, τι να πω, είναι το απάβγασμα όλης της χρονιάς και είναι και η κορύφωση όλης της χρονιάς της θρησκευτικής. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κορυφαία εορτή στην χριστιανοσύνη, το Πάσχα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία περισσότερο. Ενώ ίσως στην Καθολική Εκκλησία και στις Προτεστάντικες Εκκλησίες να δίνεται περισσότερη έμφαση στη γιορτή των Χριστουγέννων, στην Ορθόδοξη Εκκλησία όμως δίνεται περισσότερη έμφαση στην εορτή του Πάσχα και στις Ανάστασης. Και όχι τόσο πολύ στη Σταύρωση, όσο στην Ανάσταση, που η Ανάσταση ως έννοια είναι πνευματική, είναι ανυψωτική, είναι καθαρτική.
Δεν μιλάω ως θεολόγος γιατί δεν είμαι θεολόγος. Δεν μιλάω ως θρήσκα γιατί δεν είμαι θρήσκα. Μιλάω ως ψυχολόγος και ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει πανέμορφες μεγάλες εβδομάδες στην παιδική του ηλικία. Έχω γράψει το τελευταίο μου βιβλίο με τον τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος», στο οποίο αναφέρομαι ειδικά στα πρώτα τρία κεφάλαια ή στο πρώτο κεφάλαιο που είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Αναφέρομαι αρκετά στον τρόπο με τον οποίο είχα μεγαλώσει, τον αυστηρό θρησκευτικό τρόπο, ο οποίος με κάποιο και εξηγωπώς είχε αρνητική επίδραση πάνω. Ένα από τα καλά του ότι οι γονείς μου ήταν θρήσκοι, ότι ο πατέρας μου ήταν και είναι θρήσκοι, ότι ο πατέρας μου ήταν και είναι ιερέας, είναι το ότι ήμουν κοντά στην εκκλησία και έτσι μπορούσα να απολαμβάνω με όλες μου τις αισθήσεις τη Μεγάλη Εβδομάδα. Από μωρό πηγαίναμε στην εκκλησία πάρα πολύ τακτικά, τη Μεγάλη Εβδομάδα όμως ήταν γιορτή. Τα γιορτή γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο η εκκλησία και η έννοια της κοινότητας ήταν πάρα πολύ έντονη. Εντάξει, και τις Κυριακές είχε πολύ κόσμο, αλλά τον κόσμο που είχε τη Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ της Ανάστασης ή τη Μεγάλη Πέμπτη ή στον Ιμφίο δεν τον είχε ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, γιατί όλοι, οι περισσότεροι που είναι βαφτισμένοι χριστιανοί, ορθόδοξοι χριστιανοί, αυτές τις μέρες πάνε στην εκκλησία. Προσπαθούσα πολλά χρόνια μετά που μεγάλωσα, δηλαδή μετά από τα 20-22 χρόνια, να αναβιώσω τη θρησκευτική ένταση που ένιωθα τη Μεγάλη Εβδομάδα και εκείνη την πολύ γλυκιά ατμόσφαιρα, την σχεδόν μαγική ατμόσφαιρα, αυτή την ατμόσφαιρα που νιώθεις ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Είναι λατρευτική στιγμή στην οποία νιώθεις ότι συνδέεσαι με όλους τους άλλους ανθρώπους που ακολουθούν τον επιτάφιο, για παράδειγμα, ή με όλους τους άλλους ανθρώπους που στολίζουν τον επιτάφιο, ή με όλους τους άλλους ανθρώπους που πάνε να προσκυνήσουν τον εσταυρωμένο Χριστό, ή με όλους τους άλλους ανθρώπους που πάνε τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ να σταυρωθούν με το Άγιο Ευχέλαιο. Είναι πολύ έντονο συνέστημα, το οποίο δεν το είχα μεγαλώνοντας. Όπως ακούω και πολλούς άλλους που δεν είναι θρήσκοι ή δεν ήταν ποτέ θρήσκοι, οι οποίοι περιγράφουν ότι είχαν πολύ ωραία συναισθήματα όταν ήταν παιδιά την εποχή που ήταν οι γιορτές των Χριστουγέννων, που τα Χριστούγεννα έχουν καταντήσει πιο πολύ για την Κύπρο και για την Ελλάδα μια δυτική γιορτή, μια δυτικόφερτη εμπορική γιορτή με τον Άγιο Βασίλη, με τα δέντρα, τα στολισμένα κτλ. Και ότι αυτή η μαγεία των Χριστουγέννων φεύγει όταν μεγαλώσει και όταν ενηλικιωθεί κάποιος. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβηκε και σε μένα, ενώ μεγαλώνοντας ότι είχε χαθεί αυτή η μαγεία, αλλά κάθε χρόνο, και φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα το κάνω, κάθε χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα οπωσδήποτε πάω στην εκκλησία και εκείνες τις στιγμές που πάω, εκείνες τις στιγμές που είμαι στον Επιτάφιο, εκείνες τις στιγμές που είμαι στη Σταύρου, εκείνες τις στιγμές που είμαι στον Ιμφίο, εκείνες τις στιγμές που είμαι στην Ανάσταση και στον όρθρο της Αναστάσεως που είναι εξαιρετικός, νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Δεν νιώθω το ίδιο όπως όταν ήμουν παιδί, γιατί όταν είσαι παιδί φαντάζομαι ότι και οι προσδοκίες είναι διαφορετικές και οι αισθήσεις είναι πολύ πιο οξυμένες και η αθωότητα του παιδιού είναι πολύ πιο έντονη. Νομίζω όλων μας οι αναμνήσεις από τις μεγάλες Παρασκευές και τις μεγάλες εβδομάδες και το ελληνικού Πάσχα των παιδικών μας χρόνων ίσως είναι πολύ πιο έντονα. Γράψτε μου στα σχόλια κι εσείς πώς το νιώθετε. Δηλαδή αν πέρσι για παράδειγμα αποφασίσετε να πάτε στην εκκλησία πέρσι τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν νιώθατε με την ίδια ένταση το θρησκευτικό Πάσχα και τη μαγεία των ημερών όπως όταν ήσασταν παιδιά. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να πάμε. Είναι η πρώτη ημέρα απόψε που νιώθω ότι περιορίζεται η ελευθερία μου. Δεν θα πάω όμως, δεν θα σπάσω την καραντίνα, δεν θα βάλω σε κίνδυνο ανθρώπους που αγαπώ και βρίσκονται σε ευάλωτες ομάδες. Πιστεύω ότι ο Θεός, αν υπάρχει, υπάρχει παντού και ότι ο Θεός καταλαβαίνει την ανάγκη του να παραμείνουμε στο σπίτι και να βιώσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο και τη Μεγάλη Παρασκευή και την Ανάσταση αύριο και όλα. Όσοι θέλουμε, υπάρχουν και online live streaming ακολουθιών, αλλά και από την τηλεόραση που μπορούμε να παρακολουθήσουμε
Και ίσως αν σβήσουμε τα φώτα στο δωμάτιο, αν καθίσουμε ή αν σταθούμε με προσοχή και να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε ότι είμαστε εκεί, δηλαδή να παρακολουθήσουμε τις ακολουθίες που μας ενδιαφέρουν και που θέλουμε να παρακολουθήσουμε με προσοχή σαν να εκεί ήμασταν στην εκκλησία, αυτό ίσως να μας βοηθήσει να βιώσουμε λίγο αυτό το βίωμα της κατανυχτικότητας που βιώνουμε αυτές τις μέρες συνήθως, το οποίο είναι πολύ ωφέλιμο για την ψυχή. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ότι η τελετουργία, ότι οι ακολουθίες, ότι αυτές οι κοινοτικές συνάξεις, αλλά και σε συνδυασμό με την εξαιρετική μελωδία και την ψαλμωδία αυτών των ημερών, μπορούν να είναι πολύ καταπραγητικά για την ψυχή. Και επειδή φέτος δεν μπορούμε να το βιώσουμε αυτό το πράγμα επί τόπου, ας αφήσουμε τον εαυτό μας να μεταφερθεί εκεί νοερά. Δηλαδή εγώ αυτό θα κάνω απόψε, θα ανοίξω την τηλεόραση, θα σβήσω το φως, δεν θα κάνω οτιδήποτε άλλο, δεν θα τιμίζω, δεν θα πίνω καφέ, δεν θα κάνω οτιδήποτε άλλο που να με αποσπά από την ακολουθία που θα μεταδίδεται και θα καθίσω με προσοχή ή θα σταθώ ανάλογα με την ώρα, γιατί έχει ώρα που κάθεσαι και ώρα που στέκεσαι στην εκκλησία. Ήμουνα για πολύ χρόνια θρήσκα και είμαι παπαδοπέδι, οπότε γνωρίζω και πότε σηκώνεσαι και πότε στέκεσαι, για να απολαύσω αυτή την βραδιά και να ταξιδέψω διαμέσου της μνήμης όλων αυτών των όμορφων περιστατικών που έχω βιώσει ως παιδί και ως έφηβος και ως νεαρή ενήλικας, να ταξιδέψω σε εκείνες τις εποχές της αθωότητας, σε εκείνες τις εποχές που ο Χριστός πραγματικά σταυρωνόταν κάθε φορά και αναστηνόταν κάθε φορά, ενώ έτσι το νιώθαμε ως παιδιά, και εκείνο το πολύ χαρούμενο και cozy, στα αγγλικά, στα ελληνικά είναι, μου έρχεται και στα γερμανικά, πώς είναι, στα ελληνικά είναι εκείνη τη ζεστασιά, το ότι ανήκεις σε μια κοινότητα, σε μια λατρευτική κοινότητα και ότι έχεις μια εμπειρία που ενώνει ανθρώπους και ανατείνει την ψυχή. Ξαναλέω ότι είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι θεολόγος, μιλώ από τη ψυχολογική πλευρά, ούτε έκανα αυτό το βίντεο για να ευχαριστήσω ή να καλοπιάσω αυτούς που είναι θρήσκοι, ούτε το έκανα για να έρθω σε αντίθεση με αυτούς που είναι άθεοι. Έκανα αυτό το βίντεο γιατί έτσι νιώθω, έτσι ένιωθα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας και να δοθεί ευκαιρία στα σχόλια να γράψετε κι εσείς αυτά που νιώθετε. Το λέω από τώρα ότι οποιαδήποτε τυχόν φανατισμένα σχόλια του στυλ ας σπάσουμε την καραντίνα και σπάμε όλες τις εκκλησίες και αυτά θα τα σβήσω, για το λόγο του ότι εγώ το νιώθω αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός ζητάει από εμάς αυτές τις μέρες να θυσιάσουμε και την καλοπέρασή μας, γιατί καλοπέραση είναι να πας στην εκκλησία και να απολαύσεις όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή τη μελωδία και όλη αυτή την εμπειρία, προκειμένου να προστατεύσουμε εαυτούς και αλλήλους. Καλό Πάσχα, αγαπημένοι μου. Γεια. Yeah.